And now we're going to get into the Greek Christmas spirit with the Greek hip-hop band Nevma. Let's welcome Vangelis Serifis, known as DJ Rico, Nikos Pavlidis, known as Isoropistis, which we're going to baptize today, the Energizer, and Stathis Telioudis, known as the Alchemistis, which of course translates into alchemist. Guys, welcome to New York. Welcome to New Greek Television. Thanks for having Thank us over here. Thank you. We're very excited because you're a Greek hip hop band, and hip hop is uh, becoming very big in Greece. Um, and the Greek Americans have welcomed you to the United States. You had a huge audience. You had a great show. And Vageli, uh, I want you to tell me how you guys got together. Tell me about Nevma. Okay, we got together. Like the, the, the group was on, was not always like it is like with this lineup. Uh, it's a twenty year making process. But we've been like that since 2009. We've been uh, doing really good. We have like uh, hits, major hits on the radio, like uh, award shows. We've been everywhere. We've done like we've completed most of our dreams, and uh, this is one of them, like I'm over here. Wow, you've completed your dreams at this age. We, we should all be. Well, starting. we're not we're not uh, kids anymore. I think your dream <laughs> just started. I think you guys are just starting. Yeah, start. we have a lot of goals. We have good. a lot of places to go anymore. So hip hop. Let's talk about hip hop in Greece. I mean, how. Τώρα Κορασώθηκε. Πε μου, Πες μου για την Ελλάδα. Οι Έλληνε πώ αντιμετωπίζουν ε, το hip hop στην Ελλάδα. Ε, δηλαδή, κοίταξε, πλέον. Πώς το, το αγκαλιάσανε σαν. Πλέον το έχουν, το έχουν αγκαλιάσει πλέον οι Έλληνε ε, στην Ελλάδα και εδώ πέρα το έχουν αγκαλιάσει. Δηλαδή είδαμε τον κόσμο, ήταν πράγματα τα οποία μα συγκίνησαν πάρα πολύ. Όλοι θέλανε μια φωτογραφία, όλοι θέλανε να κάτσουν να μιλήσουν λίγο μαζί μα. Να μας ρωτήσουν για την Ελλάδα, τι κάνει η Ελλάδα. Είναι Συγηματικά, πολύ ωραία ναι. συναισθήματα. Ναι. Στάθη, πες μου, εσύ πώς ξεκίνησες με hip-hop. ήσουν να ε, τραγουδούσες και έτσι απλά ε, ταυτίστηκες καλύτερα με το hip-hop. Ήταν κάτι που σε άγγιζε πιο πολύ. Όχι, ξεκίνησα σαν ακροατής όπως όλοι νομίζω. Δηλαδή στα 13-14 χρονών ε, ξεκίνησα να ακούω αυτή τη μουσική, να την, να την αγαπάω πάρα πολύ. Και στη συνέχεια μου βγήκε η ανάγκη να εκφραστώ μέσα από αυτήν. Ε, είχα κάποια πράγματα, είχα ένα συγκρότημα άλλο. Δισκογράφησα με ένα άλλο συγκρότημα, τέλο πάντων. Και μετά το 2009, ήμουν, από το 2009 και μετά, ξεκίνησε μια καινούργια σελίδα στην καριέρα μου και ήμουν με τα παιδιά και συνεχίζουμε ακάθεκτη. Βαγγέλη, το hip hop ε, στην Ελλάδα ε, είναι δύσκολο να βρει ε, καλλιτέχνε ε, για να κάνετε ένα συγκρότημα. Έτσι δεν είναι. Τώρα το γυρίσουμε στα ελληνικά, αλλά δεν πειράζει. Είχα. Είχα. Όχι πια. Τώρα τα περισσότερα τα, τα πιτσιρίκια κάτω από 18-17 χρονών πιο εύκολα ασχολούνται με το, ραπ, με το δηλαδή να κάνουν ραπ και λιγότερο με το τραγούδι, γιατί είναι πολύ πιο εύκολο, είναι πιο άμεσο. Στο τραγούδι πρέπει να έχει ταλέντο. Πρέπει να τραγουδά, πρέπει να μια νότα. Στο ραπ θεωρούν ότι άμα βάλω και ταιριάξω το 5-6 λέξει είναι πάρα πολύ εύκολο να το κάνω, να το πετύχω. Και γενικότερα η όλη άβρα που βγάζει MC, το ντύσιμο, το στυλ, όλο αυτό αρέσει πάρα πολύ και στα και στα κορίτσια όσο περνάει το, ο καιρό. Αλλά πιο παλιά στην δική μου εποχή ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Στη δική μου εποχή, όταν γνώρισα τον Νίκο και βρήκα έναν άνθρωπο που ακούει χυπικό, πανηγυρίζαμε ένα με τον άλλον. Δηλαδή, Πότε 20... ήταν αυτό. 20 χρόνια πριν. Wow. 20... Πανηγυρίζαμε. Λέγαμε να βρήκα και έναν άλλον. Ποιο ήταν το... ο είδωλό σου στο, ραπ. Ε, επειδή εγώ δεν κάνω ραπ, την DJ, παραγωγού παρακολουθούσα, αλλά πάντοτε με ενθουσίασαν διάφοροι ραπ καλλιτέχνε. Παλιότερα ήταν ο Ντρό B.I.G ο Τζέι Ζή, ο Nas, αυτοί δηλαδή οι περισσότεροι στη δεκαετία του 90, αλλά και πιο παλιά που ακούγαμε Public Enemy, ακούγαμε Eric B. Ε, Πιτρόγκε, Ιωσήμου, αυτά ακούγαμε πάρα πολύ πιο. Και ο Έξει, εγώ μεγάλωσα με πιο... του Γουτάν. Το καινούρια ήταν. Yeah. Γιατί... Yeah. Όχι, εντάξει, η Γουτάν δεν είναι καινούρια, απλά επειδή εγώ το πιασα το hip hop από το 96-97 <συγγλώσεις> και μετά. Από τους που λέμε. Είναι λίγο <laughs> πιο μετά, δηλαδή τα παιδιά. <laughs> πιάσανε και τα late 80s, ξέρω εγώ. εγώ είμαι mid 90s και πέρα. <laughs> Παρόλο που λέτε ότι έχετε δυσκολία με την γλώσσα, ε, έχετε κάνει πάρα πολλά τραγούδια και με αγγλικά και με γαλλικά, και τώρα το πρώτο ραπ τραγούδι με όπερα. Πε μα γι' αυτό, Νίκο. Ναι, ναι, κάναμε. Τέλο mm. πάντων, στο εξωτερικό. Στο εξωτερικό έχει, έχει γίνει πριν κάμποσα χρόνια αυτό. Το πάντρεμα hip <χω> hop με όπερα. Αλλά στην Ελλάδα νομίζω ότι είμαστε. Όχι πρωτοπόροι σε αυτό το πράγμα. Και επίστηψέ με, εμείς μεταξύ μας δεν το σκεφτήκαμε και καθόλου ως πόπο τι πάμε να κάνουμε τώρα. Το θέλαμε πάρα πολύ. Ε, θεωρούμε ότι η ποιότητα του κομματιού αυτού ε, άγγιξε πάρα πολύ κόσμο. Μιλάμε για το κομμάτι Νύχτα Αστεριών. Η συνεργασία μας είναι με την Κάτια Πάσχου. Είναι μια σοπράνο, μια φτασμένη καλλιτέχνη. Έχει, έχει έρθει και εδώ στη Νέα Υόρκη. Έχει έρθει έχει. Στη Νέα Υόρκη. Ήτανε πέντε χρόνια στη Νέα Υόρκη εδώ, έχει σπουδάσει εδώ πέρα και μάλιστα έμενε και στην περιοχή που είμαστε αυτή τη στιγμή. Ναι, ναι, ναι. <Σελίδη> Μάλιστα, και το, το κυκλοφορήσαμε το κομμάτι βγήκε από τη Heaven Music. Ε, στον κόσμο έχει εντυπωσιάσει πάρα πολύ. Το βίντεο κλείτο σκηνοθέτησε ο Γιάννη Παπαδάκο. Και νομίζω ότι ποιοτικά τουλάχιστον είναι ό,τι καλύτερο έχουμε κάνει όλα αυτά τα χρόνια. Αυτό δηλαδή ήταν κάτι το οποίο το σκεφτόμασταν πάρα πολύ παλιά. Ο καθένα ξεχωριστά πριν από 5, 10, 15 χρόνια. Και ήρθε η στιγμή δηλαδή, που το ολοκληρώσαμε. Το ρεφρέν στα γαλλικά. <Σελίδη> το κομμάτι μιλάει για την ελευθερία. Τώρα προφανώ είναι στα ελληνικά. Και μπορούν να το βρουν όλοι οι φίλοι μα και στα sites και στο. Νοείται του άλλου. Νοείται του Λοιπόν, look after that, guys. Βαγγέλη, εσύ που είσαι DJ και είσαι DJ από 15 χρονών, α, πες μου πώς έχει αλλάξει ε, το, το, DJ. Έχει, έχ, έχετε γίνει superstar τώρα οι DJs. Ναι, αλλά έχει αλλάξει όμως. Όπως είπες, έχει αλλάξει, έχει αλλάξει πάρα πολύ. Δηλαδή, παλιότερα, ε, καταρχήν δουλεύαμε με βινίλια, μετά με CD, τώρα όλοι δουλεύουν οι υπολογιστές. Εγώ συνεχίζω να δουλεύω με CD. Δεύτερον, παλιότερα ο DJ έβαζε λεφτά. Έπρεπε να ψάξει, να βρει δίσκους, ναι. να βρει CD, να αγοράσει. Δηλαδή, μία ή άλλη, όσα βγάζαμε, θα δίναμε. Τώρα με το Ιντερνετ, ακόμα και ένα οποιοδήποτε άνθρωπο να ασχοληθεί λίγο, μπορεί πάρα πολύ εύκολα να κατεβάσει τραγούδια, να φτιάξει τι δικέ του μίξει και να παρουσιάσει ένα τελείω διαφορετικό σετ. Και να βάλει και το κομπίτι να αναπτύξει. Να το κάνει και να να δηλαδή... Ναι, δηλαδή, φαντάσου, ξέρω εγώ το. Τι θα το... γίνει το... Το... αύριο. σαν τη μαγειρική, ξέρω εγώ. Έχει υπάρχει δημιουργικότητα, αλλά έχει μειωθεί. Ε, και ποιοτικά δηλαδή όλη η διαδικασία έχει πέσει. Η star DJs είναι πλέον στην dance μουσική. Ε, στη hip hop DJs παραδοσιακά είναι λίγο ακροβάτε. Πρέπει δηλαδή να δείχνουν μια γενικότερη ικανότητα. Τώρα τι να σου πω, εμένα, εγώ συνεχίζω να είμαι ρομαντικό, να πιστεύω δηλαδή στη δυνατότητα που, που πρέπει να έχει ο DJ σαν selector, δηλαδή σαν επιλογή κομματιών mm -hmm. και λιγότερο σαν technical skills ή ξέρω εγώ πόσο γρήγορα και πόσο καλά μπορεί να αλλάζει τα τραγούδια. Πάντω ακόμα και σήμερα είναι δύσκολη δουλειά, δηλαδή είναι όσο περισσότερο. Δηλαδή, οποιοδήποτε μπορεί να παρουσιάσει τον εαυτό του DJ στι μέρε μα. Αλλά. ήταν... και like, οι, οι Έλληνε οι DJ για κάποιο λόγο έχουν παγκόσμια φήμη. Δηλαδή και το nightlife τη Ελλάδα και τα, 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 μουσικά. music productions. Ναι. Και γενικότερα και οι ξένοι DJs και κυρίω και οι dance DJs έχουν σαν στόχο δηλαδή την Ελλάδα να έρθουν να παίξουν. Γιατί εντάξει, το ελληνικό κοινό κάνει πάρτι πάρα πολύ πιο εύκολα τουλάχιστον μέχρι πρόσφατα. Πάντω αυτό που θέλω να σου πω είναι ότι εγώ προτιμούσα την εποχή που όταν βρίσκαμε ένα κομμάτι, το, το είχαν πάρα πολύ λίγοι γιατί είχαν ψάξει, είχαν ασχοληθεί, είχαν δώσει λεφτά και το είχαν. Παρά τώρα που την πρώτη φορά που θα βάλει κάποιο ένα τραγούδι μέσα σε ένα μαγαζί και θα γίνει ένα χαμό, μέσα σε, θα έχουν σηκωθεί 10 κινητά, θα έχουν βάλει το Σαζάμ, Πρέπει να να κατεβάσει και έχει τελειώσει εκεί η υπόθεση. Και μετά αυτό και από την αρχή, δηλαδή δεν έχει καθόλου μαγεία ή καθόλου αγωνία το όλο θέμα. Θέλω να, να μάθω, γιατί σε φωνάζουν όταν αλχη, ο αλχημιστή. Να, εσένα λέει. Εντάξει, τα παρατσούκλια είναι... Αυτά είναι τώρα από 15 χρονών που το είχα βγάλει. Ε, είχα διαβάσει το βιβλίο, λίγο το συνδύασα με την... Ε, ε, αθανασία και το ελιξίριο της ζωής ας πούμε, που ψάχναν οι αλχημιστές. Και λέω, αυτό είναι. Δηλαδή, η μουσική πάντα θα μένει, ό,τι και να γίνει. Οι στοίχοι μου πάντα θα μένουν. Θα ζουν για μια ζωή, ας πούμε. Ε, και έτσι το κράτησα και το, ε, συνεχίζω, <laughs> το συνεχίζω μέχρι the και τώρα. Νίκο, yeah. uh, The equalizer. σου πω εγώ. Έλα, πε μου, γιατί ήρθε... δεν μιλάει για τον αυτό. Ήρθε τον... ένα απόγευμα σπίτι το 1996. The 90... the equalizer or the neutralizer, πλάκα. Ισορροπήστε, ήρθε το 1996 mm -hmm. mm -hmm. και λέει Γεια σα, θα με φαντάζετε έτσι. Αυτό είναι, μην ρωτήσετε γιατί και τελείωσε. Μπράβο. Παιδιά, συγχαρητήρια για όλα που κάνετε. Ε, πώ σα φάνηκε η ομογένεια, ε, Ο ελληνισμό εδώ, πώ σα φαίνεται. Διαφορετικό είναι. Είναι ωραίο να, να βλέπει τον κόσμο να διψάει για ελληνικό live. Ελληνικό live performance. Mm -hmm. Γενικότερα, εντάξει, στο, στη διάρκεια της συναυλίας μας ένωσε η μουσική. Δηλαδή, ειδικότερα η hip-hop μουσική είναι... Δεν υπάρχει διαφορετικότητα στη hip-hop μουσική εκ γεννητής. Οπότε, γίναμε ένα με τον κόσμο και περάσαμε πάρα πολύ ωραία. Πού μπορεί κανείς να βρει τη μουσική σας, Βαγγέλη παντού. Ε, αυτή τη στιγμή μπορεί να τη βρείτε και σε. κυκλοφορούν και ακόμα και CD από την εποχή που έχουμε βγάλει. Αλλά το πιο εύκολο είναι τα digital singles, τα οποία τα βρίσκουμε στα iTunes, στο Napster, στο Spotify, σε όλε τι ψηφιακέ πλατφόρμε. Έχουμε ένα πολύ ωραίο site που λέγεται nevmamusic.com, στο οποίο μπορούν να βρουν σπάνια κομμάτια μα, συνεργασίε που έχουμε κάνει, mixtapes, street albums, όλα είναι εκεί πέρα. Και βέβαια και στο Facebook και στο κανάλι μα στο YouTube υπάρχουν, δηλαδή η μουσική μα είναι παντού. είναι δηλαδή, Και έχει και βιντάκια από συναυλίε, από διάφορε εμφανίσει μα σε μουσικά βραβεία, σε τηλεοπτικέ εμφανίσει. Τα βίντεο βλέπουμε στο YouTube. Δηλαδή είναι, έχουμε κανάλι YouTube, ναι, YouTube. Ναι, έχουμε κανάλι, ναι, YouTube. where else? YouTube, νεύμα. Look up νεύμα, you're going see YouTube. A message for our viewers. Ε, η μουσική σα ε, έχει ελπίδα και θέλω, θέλω να μα δώσετε ένα μήνυμα για τα Χριστούγεννα, για ελπίδα και για την Ελλάδα και για όλου του Έλληνε στον το κόσμο. Εγώ το, μή... ναι, το, μήνυμα που θέλω να δώσω στον κόσμο για τα Χριστούγεννα είναι ότι ε, Πάντα στι γιορτέ είναι μια ευκαιρία να σκεφτόμαστε περισσότερο του άλλου και όχι να σκεφτόμαστε του εαυτού μα. Και αυτό που έχει να κάνει με του άλλου είναι το ότι να σκεφτόμαστε τι μπορούμε να κάνουμε για να του κάνουμε τη ζωή καλύτερη, όχι περιστασιακά, δηλαδή μόνο την εποχή των Χριστουγέννων να του δώσουμε κάτι και να ε, γίνει για αυτό το δεκαπενθήμερο λίγο πιο καλή ζωή του, αλλά γενικότερα σε όλο το μέλλον. Εγώ να πω υγεία και ευτυχία σε όλου του Έλληνε και να γυρίσουν όλοι στην Ελλάδα. <laughs> <laughs> Εγώ αγαπάω την Ελλάδα, μου αρέσει πάρα πολύ και είναι δεύτερο σπίτι μου. Να γυρίσουν πίσω όλοι. Όλοι, πάμε πίσω! Να έχουν την υγεία του πάνω απ' όλα και επειδή εμεί προσωπικά είμαστε σε μια περίοδο στην οποία παρόλε τι δύσκολε καταστάσει που υπάρχουν στη χώρα μα, καταφέρνουμε και πραγματοποιούμε κάποια όνειρά μα, είτε μικρά είτε μεγάλα. Θέλω να πω στου ακροατέ μα να συνεχίζουν να ονειρεύονται ό,τι και να γίνει. Εμείς σας ευχόμαστε ό,τι ονειρεύεστε και ό,τι θέλετε να κάνετε ζωές στη ζωή σα και στην καριέρα σας να το έχετε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Συγχαρητήρια για όλα που κάνετε και you, you know, represent the Greeks. And uh, good luck with everything you do. Watch out for Nevma. Look them up online. They've got great stuff coming out. Support the Greek hip hop band. And uh, thank you so much for being here. Thank with us. you very much. Thank you, thank you very much.